Τα προβλήματα τη ίδρυυση του οικισμού τη Αγία Ρουμέλη Φαγίων τέθηκαν επιτάπητο σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αντιπεριφέρεια Χανίων με τη συμμετοχή και κατοίκων τη περιοχή. Η Αγία Ρουμέλη υδροδοτείται με επιφανειακά λάστιχα που μεταφέρουν με φυσική ροή νερό από το φαράγγι τη Αμαριά. Βεβαίω, επειδή ο χήμαρο Στη Σαμαριά τα χειμερικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα, ακόμα και τη θερινή περίοδος όσο έχουμε ζήσει το περασμένο έτος, το 2015, πολύ δε μάλλον το χειμώνα. Τα λάστιγα αυτά κάθε χρόνο καταστρέφονται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα για την ίδρυυση τη περιοχή και τη χειμερινή περίοδο. Και γενικότερα κάθε χρόνο υπάρχουν τόσες ζημιές που και αλλοιώνουν ότι την κατάσταση που υπάρχει, γιατί υπάρχουν πολλά λάστιχα που τα καταστρέφει το χήμαρος και μένουν κατά τμήματα στην περιοχή και υπάρχει πρόβλημα ετήσιας από τους αλλά παράλληλα δημιουργούνται πολλά προβλήματα και στο τοπίο, με την έννοια ότι υπάρχει ένα λάστιχο ή κάποια λάστιχα επιφανειακά που ειδικά στην περιοχή της Πόρτες φαίνονται την απομάκρυση των λαστίχων έχει ζητήσει και το Συμβούλιο τη Ευρώπη, το οποίο θα επαναξετάσει το 2018 τον Εθνικό Δρυμό για το δίπλωμα Αλφα Τάξεω που έχει απονείμει στη Σαμαριά. το 2018 είναι χρόνια κρίσεω για το δίπλωμα του Εθνικού Δρυμού τη Σαμαριά, επανάκριση δηλαδή του διπλώματο. Έτσι, άρα θα είναι πολύ σημαντικό να έχει οριστικό επιθύ με ένα βέλτιστο τρόπο και για τους επισκέπτες και τους κατοίκους, αλλά και για την για το χώρο του Εθνικού Δρυμού το πρόβλημα της ίδρυψης της Αγίας Ρουμέλης. Η Αγία Ρουμέλη ο οικισμός ιδρεύεται από νερό το οποίο μεταφέρεται στον οικισμό μέσα από το δρυμό και εκεί έχουμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες αντιβαίνουν με την προβλεπόμενη διαδικασία εκεί και νομοθεσία. Στη σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων αναζητήθηκαν λύσει για την ίδρυυση που θα καταργούν στην πράξη τα λάστιχα. Έτσι λοιπόν η σύσκεψη αυτή αποφάσισε ότι το τρέχον έτο θα γίνει μια προσπάθεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υπάρξει η ίδρυυση Αγία Ρουμέλη με ανάλογο τρόπο όπω και πέρυσι, δηλαδή με τα λάστιχα. Αλλά παράλληλα γίνονται συνεργασίες και προτάσεις από ειδικού για μονιμότερη λύση που μπορεί να είναι μια γεώτρηση ή οτιδήποτε άλλο σε άλλη θέση και όχι κοντά στη θάλασσα ή με σύγχρονους τρόπους ή ό,τι άλλο προταθεί, καλλιέργεια κάποιας πηγής, σίγουρα όχι αυτό που ισχύει σήμερα. Το διατάφτα για τα Σφαικιά είναι ότι θα πρέπει ε, οι αγιορουμελιώτες και οι να έχουν νερό το οποίο υπάρχει άφθονο φυσικά μέσα στο φαράγγι και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πληρώνουμε. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί μία λύση η οποία να αποκαταστήσει τις παρεμβάσεις που κάνουμε κάθε χρόνο εκεί και να υπάρχει μία μόνιμη παροχή ίδρευσης στην Αγία Ρουμέλη. Τον τρόπο ψάχνουμε. Σημειώνεται τέλο ότι στη σύσκεψη απορρίφθηκε η πρόταση για κατασκευή λιμνοδεξαμενή στην περιοχή λόγω κόστους αλλά και δυσκολιών όπω τα εδάφη που υπάρχουν.